Την ηχθειόσκυλα του Μεσολογγίου επισκέφθηκε το κλιμάκιο των οικολόγων πράσινων που περιόδευσε σε πόλεις στον ομέτωλο Ακαρνανίες και τους υποδέχτηκε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αλλιέων Ελλάδος Δημήτρης Κοτσόριος και ο πρόεδρος των Αλλιέων Μεσολογγίου Φίλιππος Κατσάρης. Οι υποψήφοι ευρωβουλευτές ενημερώθηκαν από τον κύριο Κοτσόργη για τα προβλήματα των αλλιέων της περιοχής αλλά και για τα γενικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος της Αλλίας. Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα εφαρμογής κανόνων, οι οποίοι έστω και σε επίπεδο ημίμετρων βάζουν κάποια όρια και έχουν σχέση με τα υπομεγέθη, με την προστασία των οικοσυστημάτων, με αλλιευτικές πρακτικές που πιθανώς κάποιες δεν έπρεπε να έχουν σταματήσει πριν από χρόνια και που όμως βλέπουμε ότι σήμερα συνεχίζουν να υπάρχουν. Έχουμε να κάνουμε με ζητήματα που αφορούν την καταγραφή γενικά της υφιστάμενης κατάστασης στον χώρο της Αλλίας στη χώρα μας. Δεν υπάρχει καταγραφή αυτής της κατάστασης. Πες μας για τις μηχανότρατες, μια ναι, τάρα μου γεμίζει. Όχι, όχι, είναι σημαντικό αυτό. Η καταγραφή. Δεν ξέρουμε ποιοι είμαστε. Όταν σε ένα χώρο δεν ξέρεις ποιοι είναι γύρω σου, ποιοι είναι οι συνάδελφοί σου, ποιοι είναι οι αντίπαλοι σου εν συνεχεία, δεν ξέρεις με ποιον θα παρέψει τον εαυτό σου. Τι είσαι, παραγωγός, τραβάς τα μαλλιά σου. Για τα πιο βασικά μέτρα που Πριν τα πιο βασικά είναι το εξής, ότι θα πρέπει καταρχήν να ξεκαθαρίσει το προφίλ του κλάδου. Ποιοι είναι οι ψαράδες στην Ελλάδα. Η Ομοσπονδία και η Συνομοσπονδία σας έχει διαπιστώσει ότι μειώνεται ο αριθμός των ψαριών και ότι σε λίγα χρόνια δεν θα έχετε τι να ψαρεύετε. Τι μέτρα προτείνετε να προστατευτεί ο αριθμός των ψαριών στις θάλασσες. Τα μέτρα εμείς ήδη τα έχουμε προτείνει. Ναι, όχι, θα τα ακούσουμε, θα τα ακούσουμε και εμείς. Όχι, δεν γιατί η κυρία Βασιλά, ακόμα εδώ, αύριο μπορεί να είναι ευρωβουλευτές. Ήδη εμείς επεξεργαζόμαστε την μεταρρύθμιση της κοινής αλληλεγγύης πολιτικής. Είναι αυτή η πρόταση η οποία υπάρχει. Φοβερά επικίνδυνη, γιατί αν πέσει κανείς στα λάθη που έχει μέσα, θα καταστραφεί ο αλλιευτικός κλάδος και βέβαια δεν θα ανακάμψουν ούτε τα οικοσυστήματα ούτε τα χειροτέματα. Θα πρέπει λοιπόν εμείς να δούμε τι υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Αγία. Εθνικά η νομοθεσία είναι απαρχαιωμένη. Άχρηστη για πέταμα. Δεν υπάρχει. Εμείς τη θεωρούμε ανύπαρκτη. Ο έλεγχος είναι ανύπαρκτος. Υποβαθμισμένος, μεθοδευμένα υποβαθμισμένος, γιατί δεν πρέπει να ασκείται. Γιατί αν ασκείται έλεγχος, φυσικό είναι να σταματήσει παράνομα αλλιευτική δραστηριότητα.